χρόνια δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταίας στιγμής, δεν αλλάζει με επιδόματα που δίνονται λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Η εφαρμογή PowerPass ξεκινά να αποζημιώνει αναδρομικά τους καταναλωτές για μέρος των αυξήσεων στο ρεύμα. Συμμερώματα δίνεις επιδόματα. Συγκεκριμένα, τα νέα μέτρα αυξάνουν την επιδότηση του Fuel Pass, όπως το λέμε. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, λοιπόν, και για 6 μήνες, η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις Η ψήφος, ειδικά η ψήφος των περήφανων συνταξιούχων, δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα. Ένα έκτακτο βοήθημα για συνταξιούχους οι οποίοι δεν είδανε αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής. Δεν θέλουν το καλό του τόπου. Θέλουν επιδοματική πολιτική, να ταΐζουν τον κόσμο με επιδόματα για να τους έχει ανάγκη. Αλλά αυτό ευτυχώς δεν έπιασε. Είναι πολιτική Μαδούρο, αλλά τελικά ο ελληνικός λαός φαίνεται ότι είναι υπουργός. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, γιατί δυστυχώς θλίβομαι και λυπάμαι. Λειτουργούμε με επιδόματα, με ελεημοσύνη προς τον Έλληνα, λες και ζητιάζει ζητιανιά ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας τι θέλει? Ο Έλληνας θέλει καλή δουλειά. Να δουλέψει, να πληρωθεί με το μόχθα και τον κόπο να φτιάξει την Ελλάδα μαζί με μια κυβέρνηση σοβαρή. Αυτό θα γίνει μόνο με την ελληνική λύση που ξέρει να παράγει, ξέρει να δημιουργεί, ξέρει να υλοποιεί. Όχι μέσα.